Μπαχτσέ. Κώστας Νικολακόπουλος. Χρόνια πολλά, φιλέ. Επίσης, Νικό. Τι γίνεται. Μας ακούνε. Να χαίρεσαι την οικογένεια. Επίσης. Ναι, ο Ολυμπιακός, όπως το είπες, μετά από το τετραήμερο ρεπό επιστρέφει αύριο στις προπονήσεις στο Ρέντι, γιατί πρέπει να πιάσει δουλειά η ομάδα πάλι. Έχει μπροστά της πολλά σημαντικά, δύσκολα, σπουδαία παιχνίδια, οπότε θα πιάσει δουλειά. Mm-hmm. Θα επιστρέψουν στο Ρέντι από αύριο. Όσοι δεν είναι οι διεθνείς, έτσι. Ναι, βέβαια, εκτός από τους διεθνείς. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Τώρα για το άλλο που είπες, υπάρχει ένα ρεπορτάζ από τη Βραζιλία που αναφέρεται σαν 24χρονο δεξιό μπακ τον Αλεξάνδρε της Κουιάμπα, mm-hmm. που τον φέρνει τον Ολυμπιακό υποψήφιο ενδιαφερόμενο μαζί με και άλλες ομάδες. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, κάτι ενδιαφέρον θα έλεγα, κάτι παραπάνω από αυτή την αναφορά, ναι, που γίνεται στον βραζιλιάνικο τύπο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, Νίκο. Ναι. Αυτή τη στιγμή το άλλωστε το Ολυμπιακός έχει τόσα πράγματα να κάνει δικά του. Εννοείται. Πρώτον αγωνιστικά και δεύτερον εσωτερικής φύσεως με συμβόλαια και τέτοια, που είναι δύσκολο να ασχοληθεί σοβαρά με άλλα πράγματα ακόμα. Ναι. Ακόμα. Τώρα το άλλο το θέμα της ημέρας, πράγματι το παρακολουθούμε και εμείς, γιατί έχει γίνει χάος της κακομοίρας στο τουρκικό πρωτάθλημα με το χθεσινό παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε. Ναι. Είναι η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, άρα λογικό είναι να το παρακολουθούν και στον Ολυμπιακό. Όχι βέβαια ότι δεν νομίζω να μπορέσει να υπάρξει κάποια συνάφεια σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά του Ολυμπιακού. Mm. Δεν μπορώ να δω πώς μπορεί να υπάρχει. Όχι, ακόμα και αν αποχωρήσει η Φενέρ. Από πού? Από το πρωτάθλημα της χώρας της. Και πού θα πάει, στη Μογγολία? Ναι, αυτό πιστεύω, ότι πιέζουν, οκ. Okay. Αλλά λέμε τώρα, λέμε. Απλά. Από του χρόνου θα είναι αυτό. Απλά αυτή τη στιγμή η Φενέρ έχει ένα θέμα να αντιμετωπίσει, το ότι τουλάχιστον τρεις παίκτες της, ναι, ο δεξιός μπακ ο Σάμουελ, ο σέντερ φόρ ο Μπατσουαγί και ο αριστερός μπακ στόπερ ο Οστερβόλντε, πως το λένε, κινδυνεύουν με τιμωρίες τουλάχιστον τριών αγωνιστικών. Στο τουρκικό πρωτάθλημα όμως. Ναι, βέβαια. Αυτό. Το τουρκικό πρωτάθλημα. Τα ξεκαθαρίζουμε, γιατί αλλά δεν φαντάζεσαι τι μηνύματα έρχονται εδώ. Ναι, πρόκειται όμως για παίχτες σημαντικούς για την ομάδα και εκεί γίνεται χαμός για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Βέβαια. Είναι δύο ομάδες. Βέβαια. Οπότε σου λέω, άμα χάσω εγώ τώρα τρεις παίκτες μου, τρεις πέντε αγωνιστικές που μπορεί να τιμωρηθούν, μπορεί να έχω τεράστιο πρόβλημα. Βέβαια. Και καταλαβαίνεις ότι κάνουν και αυτοί ό,τι μπορούν. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό που μπορεί να αφορά τον Ολυμπιακό από την Φενέρμπαχτσε, ξέχωρα δηλαδή από τον όλο χαβαλέ που γίνεται χάος και χαβαλές τώρα, τι χαβαλές, χάος να το πούμε πιο σωστά. Ναι, γιατί ήταν σκληρές εικόνες τώρα. Οι χαβαλές τώρα εδώ έπεσε ξύλο από όλες τις πλευρές, ένθεν και ένθεν τέλος πάντων, ήταν σκληρά πραγματικά. Λέμε για μας ας πούμε και οι γείτονες είναι. Μου θύμισε ένα Ιωνικός Ολυμπιακός. Μεσημέρι Δευτέρας. Πω, πριν 40 χρόνια. Στην πρώτη χρονιά του Μπάγεβιτς. Το θυμήθηκες τώρα. Πριν 30 χρόνια. Είμαι καλός αυτό, Κώστα μου. Ναι, στη Νίκαια, μπράβο, ναι, ναι. Πολύ ξύλο και εκεί. Ναι, ναι, πράγματι, πράγματι. Νομίζω λοιπόν ότι το πιο σοβαρό που μπορεί να απασχολεί τον Ολυμπιακό στην πραγματικότητα είναι οι τραυματισμοί δύο παικτών της Φενέρ από το χθεσινό παιχνίδι, ενώ τον εξτρέμ τον Ουντέρ και τον αριστερό μπακ τον Φερντί. Αυτοί οι δύο παίκτες αποσύρθηκαν από την Εθνική Τουρκίας λόγω τραυματισμού, ο Φερντί στη Γάμπα και ο Ουντέρ στους Κοιλιακούς. Δεν έχω μπορέσει μέχρι τώρα από τα ρεπορτάζ της Φενέρ να δω πόσο σοβαροί είναι οι τραυματισμοί. Φαντάζομαι, εικάζω ότι θα έχουν μια σοβαρότητα για να φύγουν από την εθνική ομάδα. Mm-hmm. Εκτός κι αν είναι, ξέρεις, αν το κάνουν μέσα στο όλο σκηνικό κλπ. Εντάξει, δεν μπορώ να πάω εκεί. Σε αυτό το οποίο
υπάρχει μια ανακοίνωση ότι είναι τραυματίες, είναι εκεί τραυματίες και ότι αποσύρονται από την εθνική ομάδα. Είναι ανακοίνωση της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Mm-hmm. Μάλιστα παίρνουν δύο άλλοι παίκτες στις θέσεις τους και ο ένας από αυτούς είναι του Παθηναϊκού. Ο Τούρκος, ο στόπερ, ο ψηλός. Ο Καϊντίν. Αυτό μπορεί να έχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό, να δούμε τη σοβαρότητα δηλαδή των τραυματισμών ενώπιση των αγώνων των δύο ομάδων που βέβαια έχει ακόμα. Ναι. Δεν είναι αύριο μεθαύριο τα μάτς. Είναι σε τρεις ολόκληρες εβδομάδες. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε τη σοβαρότητα, όμως είναι ένα θέμα που θα το παρακολουθήσουμε. Μάλιστα. Αυτά μπορώ να πω. Δεν μπορώ να με σε ρωτήσω γιατί θα βγει ένα χέρι και θα με δείρει από τα μηνύματα. Μάλιστα. Ρώτα τι γίνεται με τις ανανεώσεις. Μήπως τώρα που είναι η διακοπή, Φορτούνι, Τζολάκι και όλα τα σχετικά. Είναι μια ευκαιρία αυτή που μπορεί να έχουμε κάποια εξέλιξη χωρίς να μπορώ ακόμα να μιλήσω πιο συγκεκριμένα. Μασούρας. Είναι μια ευκαιρία θεωρητικά. Εντάξει, ο Μασούρας θα είναι στην Εθνική και ο Τζολάκης είναι στις Ελπίδες. Υπάρχει και άλλη εβδομάδα τέλος πάντων που θα γυρίσουν τα παιδιά να δούμε αν θα υπάρχει κάτι. Θα δούμε. Και με Ελκαμπή φαντάζομαι. Πάντως, ναι, με όλους. Γενικά έχει πολύ πράγμα ο Ολυμπιακός. Ναι. Αλλά να λάβουμε εδώ υπόψη μας και μια παράμετρο άλλη, Νίκο, πολύ λογική νομίζω, ότι έχει έρθει ένας προπονητής στον Ολυμπιακό, καινούριος. Ναι. Ε? Εννοείται. Δεν πρέπει η διοίκηση... Και νομίζω ότι ήταν και... Δεν πρέπει η διοίκηση... Μάνα εξ ουρανού. Ναι, να πάρει την γνώμη του. Καλά, ναι. Τι θα γίνει με τους παίκτες αυτούς. Α, λες δηλαδή ότι ίσως να γίνουν συζητήσεις στο τέλος σεζόν. Δεν ξέρω αν θα είναι στο τέλος της σεζόν ή τώρα. Πάντως δεν είναι δυνατόν η διοίκηση του Ολυμπιακού να κάνει, ας πούμε, ανανεώσεις και λοιπά χωρίς τη γνώμη του προπονητή. Mm-hmm. Και ο προπονητής είναι στην ομάδα, πόσο είναι, λιγότερο από ένα μήνα. Ε? Mm-hmm. Αυτή είναι μια παράμετρος που νομίζω ότι έχει μια σημασία. Αυτό ήθελα να πω. Μάλιστα. Ωραία. Yeah. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Κωστά μου. Λοιπόν, ακούσαμε τα τελευταία νέα που αφορούν τον Ολυμπιακό από τον Κώστα Νικολακόπουλο.